Καλησπέρα σας κύριε Κοστούλα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι είχα έξτρα αντοχές κάπου. Θα μας... αλλά έχουν αρχίσει και αυτά και τέτοια. Θα μας πείτε... θα μας πείτε το μυστικό. Να μας πείτε το μυστικό. Γιατί εσείς φαίνεστε ένας διαφορετικός άνθρωπος με μια άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνω εγώ ότι σας ενοχλεί και δεν σας αγγίζει κιόλας. Αλλά απ' την άλλη, αντέχετε και πολλά χρόνια. Όπως είχα πει και παλιότερα, νομίζω και μαζί είχαμε ξαναμιλήσει μια φορά, κάνει προσπάθειες εδώ και πολλά χρόνια να δώσω την ομάδα σε κάποιον άλλο να συνεχίσει, γιατί πραγματικά είναι αυτή η τοξικότητα που υπάρχει και αυτή η αναρχία. Παρότι έχουμε χιλιάδες κανονισμούς, υπάρχει μια απίστευτη αναρχία σε ό,τι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, τη λίγκα μας, την ΕΠΟ, όλα. Και τους νόμους που έρχονται και παρέρχονται και αλλάζουν και τα λοιπά. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται σε βάθος. Αλλά δεν μπόρεσα να δώσω την ομάδα και ακολουθώ και εγώ στο ρεύμα. Τι να κάνω. Καλό. Προσπαθείτε να τη δώσετε την ομάδα. Μάλλον δεν υπάρχει άνθρωπος ή δεν υπάρχουν άνθρωποι να επενδύσουν, δεν θέλουν ή δεν βρίσκεται τον κατάλληλο όλο αυτό το διάστημα. Έχουν υπάρξει ορισμένες προτάσεις κατά καιρούς και διαστήματα, αλλά δεν τις θεώρησα και τόσο καλές, οπότε έμεινε εκεί. Αυτό που θα ήθελα βέβαια φυσικά είναι αυτό που θέλει ο καθένας για την ομάδα του και για τον κόσμο της πόλης του που σέβεται και αγαπάει, να βρεθεί μια αξιόπιστη λύση, να μπορέσει να συνεχίσει σε έναν βαθμό καλύτερο και από ό,τι έχουμε ως τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι τώρα δεν το έχω καταφέρει. Έχετε φτιάξει μια ομάδα με αξιοπρέπεια. Έχετε ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος και αυτός είναι, εγώ τον κατατάσσω στην πλευρά τη δική σας. Δηλαδή είναι σοβαρός, είναι αξιοπρεπής, δεν κάνει αυτά τα διάφορα των προπονητών, ας πούμε, για να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Εντάξει, αυτό έπαιξε ρόλο και η θητεία του στο εξωτερικό προφανώς. Αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια, ναι, αυτό πιστεύω κύριε Κοστούλα. Είναι μια προσπάθεια που κάνετε πολύ σωστά, έτσι είναι ακριβώς. Στον Πανετολικό, και εγώ αν θέλετε την γνώμη μου, δεν θέλω να φύγετε από το ποδόσφαιρο, γιατί πιστεύω ότι σας χρειαζόμαστε, δηλαδή χρειαζόμαστε αυτές τις φωνές, αυτές τις παρουσίες να δίνουν και έτσι μια νότα αισιοδοξίας. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή αναφέρατε τους κανονισμούς, τους νόμους της ΕΠΟ, εκεί η Super League, εσείς ήσασταν, εκπροσωπώντας φυσικά τον Πανετολικό, ήσασταν από αυτούς που είπαν ναι στην παρουσία του, στη συνέχεια της συνεργασίας με τον κύριο Κλάντεμπεργκ. Είναι το θέμα των τελευταίων ημερών, γι' αυτό το ρωτώ. Θέλετε να μας πείτε λίγο έτσι το σκεπτικό σας, να το μοιραστείτε μαζί μας. Κοιτάξτε, πριν από δύο χρόνια, τρία, όπω ήταν με τον κύριο Κλάτανμπεργκ, η ΕΠΟ συζήτησε μόνο με τους τέσσερους μεγάλους και πήρε μια απόφαση. Εμείς οι υπόλοιποι το θεωρήσαμε αυτό και άδικο και εν πάση περιπτώσει όχι κάτι που τιμάει εμάς τις υπόλοιπες ομάδες και το ποδόσφαιρο. Δεν με ρωτήσουν κάτι τη γνώμη μας, έτσι. Αυτή τη στιγμή έρχεται μια άλλη πρόταση να σταματήσει ο Κλάτανμπεργκ. Και μας ρωτάνε όλους εμάς. Η δικιά μας η απάντηση ήταν ότι βλέπουμε στο διάστημα αυτό και εμείς είχαμε παράπονα από πολλές διαιτησίες και τις αναφέραμε αυτές και τις αναλύσαμε και τις εκθέσαμε και στο κοινό. Ναι. Και οι άλλες ομάδες πολλές είχαν. Αλλά εγώ βλέπω και έβλεπα μια καλυτέρευση αυτά τα χρόνια σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Και έβλεπα ότι πήγαινε σε σωστό δρόμο. Δεν έγινε τίποτα τέλειο και δεν θεωρώ ότι ο Κλάτανμπεργκ είναι ο καλύτερος. Σίγουρα υπάρχουν και καλύτεροι. Ναι. Αλλά είναι, μπορώ να πω, είναι ένας μέτριος. Αλλά ήταν καλύτερα από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Ξαφνικά μας ζητάνε πάλι, χωρίς να μας ρωτήσουν, να μας βάλει η ΕΠΟ ένα καπέλο το οποίο λέγεται καινούριος διαιτητής. Λέμε ότι δεν γίνεται, τουλάχιστον αυτόν τον ξέρουμε, τον ζήσαμε. Καλύτερος μπορεί να γίνει, χειρότερος δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, γιατί μαθαίνει και αυτός μέσα από τα παιχνίδια αυτά και τα διάφορα έξτρα αυτά που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτοί οι οποίοι είναι οι διευθυντές και οι πρόεδροι. Πίστευα ότι θα μπορέσει να κάνει τουλάχιστον λίγο καλύτερη δουλειά ή τουλάχιστον την ίδια καλή. Θα έρθει κάποιος που δεν τον ξέρει κανείς, τουλάχιστον δεν μας το είχαν πει εξ αρχής. Δεν είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ Κλάτανμπεργκ και κάποιο άλλο.
είχαμε να πούμε όχι στον Κλάτενμπεργκ και μετά θα σας πούμε εμείς ποιος θα μπει. Ναι. Δεν το θεωρώ σωστό. Το θεωρώ πολύ αδικό και πολύ αντιδημοκρατικό αυτό το πράγμα το οποίο κάνει η ΕΠΟ να λέει σε εμάς, στη Λίγκα, εμείς που πληρώνουμε από την τσέπη μας κάθε χρόνο εκατομμύρια, έρχεται και να μας λέει αυτός θα σας παίξει. Όχι, σταμάτησε αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι πολλά τα χρόνια αυτά τα οποία καταπίνουμε πάρα πολλά και θεώρησα ότι τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε, ας το συνεχίσουμε δύο χρόνια ακόμα. Το ιδανικό μοντέλο... Αυτό ήταν το σκεπτικό μας, χωρίς να είναι το καλύτερο βέβαια, mm-hmm. αλλά δεν είχαμε και κάποια άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δεν μας δώσανε το δικαίωμα να έχουμε κάποια άλλη επιλογή, να δούμε, να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να μάθουμε για τον επόμενο. Αν είχατε αυτό το δικαίωμα, τη δυνατότητα, ή αν θέλετε να το φτιάξω λίγο καλύτερα, το σκεπτικό σας, ας πούμε, ποιο είναι, γιατί θα μπορούσε να κάνει καλύτερα, ας πούμε, η Ομοσπονδία ή και η Λίγκα για το θέμα του αρχιδιαιτητή? Θεωρώ ότι το πρώτο το οποίο μπορεί να κάνει ένας αρχιδιαιτητής αυτή τη στιγμή, οποιοσδήποτε και να πηγεί, να ο Κλάτενμπεργκ αν συνέχιζε, είναι να βρει τα άτομα και να εξελίξει, να προσπαθήσει να μάθει και να εξελίξει τα άτομα τα οποία θα κάνουν το ποδόσφαιρο καλύτερο. Δεν το έχουμε δει σε μεγάλο βάθμο. Μπορεί να μην το έχουμε δει και καθόλου. Ναι. Αλλά τουλάχιστον είχε μια επίβλεψη, είχε μια ουδετερότητα, σε εισαγωγικά λίγο η ουδετερότητα του για τα τελευταία χρόνια ή τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Έχει αρχίσει να το χάνει το παιχνίδι, αλλά θεωρούσαμε ότι αν δεν έχουμε κάποια άλλη επιλογή να δούμε, να διαβάσουμε και να μάθουμε, πού πάμε, ποιος είναι ο επόμενος. Αυτό το οποίο δηλαδή ήταν μια αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά, ότι δεν μπορεί να μας έχετε στην άκρη κάθε τόσο και να μας λέτε αυτός είναι και αν σας αρέσει. Δεν το δεχόμαστε αυτό πια. Γι' αυτό και το χαρακτηρίσατε μέτριο πριν από λίγο, τον κύριο Κλάτενμπεργκ. Τη δουλειά του χαρακτήρισα μέτρια. Τη δουλειά του, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι τη δουλειά του. Ο κύριος δεν το ξέρω, ναι, δεν για τη δουλειά του μιλάμε πάντα. Αλλά θεωρώ έτσι, και εμείς είχαμε και παράπονα. Μάλιστα είχαμε και ένα πολύ παράπονο, κάναμε και του στείλαμε και γράμμα επιστολή, χωρίς να την ανακοινώσουμε κάπου, και είπαμε το συγκεκριμένο διαιτητή, επειδή τον ξέρουμε χρόνια και επειδή είναι πολύ άδικος μαζί μας πάντα, ό,τι και να γίνει, θα παρακαλέσουμε να μην τον βάζετε στα επόμενα παιχνίδια. Πολύ απλά και τα λοιπά. Μας απάντησε αμέσως και είπε ότι εντάξει, θα το εξετάσω και θα το μελετήσω. Ναι. Και στο επόμενο παιχνίδι ξαναμπήκε, σαν παρατηρητής μεν, αλλά ήταν το κόκκινο πανί για τον κόσμο και αυτό δεν μας άρεσε. Σας ενόχλησε, είναι δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα. Ναι. Επίσης, κύριε Κοστούλα, περιμένατε την υποψηφιότητα του κυρίου Μαρινάκη? Γιατί βλέπω ότι ήσασταν στις ομάδες που ψήφισαν υπέρ της προεδρίας του. Για τον κύριο Μαρινάκη το μάθαμε αρκετές μέρες πριν, μπορεί και μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Αυτό ότι θα κατέβει, έτσι. Εσείς προσωπικά, αλλά... λέτε, εσείς προσωπικά. Γιατί όχι. Εγώ κατάλαβα από το ρεπορτάζ ότι δεν το ήξερε κανείς. Όλοι το ήξεραν. Όλοι το ήξεραν. Όλοι. Όλες οι ομάδες το ήξεραν και πολλές μέρες πριν. Μάλιστα. Μπορεί εγώ να ξέρω, εγώ που δεν ασχολούμαι, αλλά δηλαδή, να το ξέρω και να μην το ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι συνέχεια στο τηλέφωνο και μιλάνε μεταξύ τους. Έτσι είναι. Και... Οπότε, ναι. αυτό το οποίο έγινε εκείνη την ημέρα, και εγώ περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή, να δω τι θα κάνει ο Πανουργιάς ο Παπαϊωάννου. Ο οποίος, και μάλιστα μπορώ να πω ότι μιλούσα μαζί του 1/4 πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, πήρε τηλέφωνο και μου λέει τι θα κάνεις. Του λέω, δεν με ρώτησες. Δεν μας ρώτησες όταν έβαλες ψηφιότητα, το έκανες αυθαίρετο και δεν μ' αρέσει. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα δω πώς θα επιλέξω. Ίσως να μην σε ψηφίσω, ίσως να ψηφίσω λευκό, ίσως να ψηφίσω κτλ. Αλλά έρχεται και λέει ότι δεν θα βάλω ψηφιότητα. Δηλαδή μας αδειάζει μια φορά. Εντάξει, έλεος λέω. Τουλάχιστον ίσως από πλευράς Μαρινάκη λέω να υπάρχει μια καλύτερη σοβαρότητα και από πλευράς Ολυμπιακού από ό,τι αυτή που αντιμετωπίσαμε. Είναι πράγματα που τα λέω και. Επειδή βγαίνουν ορισμένοι έξω και λένε και φτάνε διάφορα κτλ. Το λέω ξεκάθαρα. Είχαμε πάρει μια απόφαση εμείς οι 8 να επιλέξουμε έναν. Επιλέξαμε. Το Μινά. Λοιπόν, εκεί κάποια στιγμή και χωρίς να το έχω μάθει εγώ και χωρίς να το έχει μάθει κάποιος άλλος, μέσω ενημέρωσης μάθαμε το Πανουργιάς του Παπαϊωάννου θα πάει υποψήφιος. Και μάλιστα είχαμε μια συνάντηση στην ΕΠΟ μια συγκεκριμένη μέρα και τον ρώτησα,
Λέω, κάτι γράφουν εδώ τα site διάφορα για σένα. Ναι. Αληθεύει ή είναι απλώς κάτι ρίχνουν άδεια κτλ. Mm. Όχι, μου λέει αληθεύει, λέει θα κατέβω. Αχα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, συγγνώμη, αλλά δεν είπαμε εμείς οι 8 θα επιλέξουμε έναν. Δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή, λέει, το αποφάσισα μόνος μου. Και αν αποφάσιζα κι εγώ, και αν αποφάσιζε κι άλλος ένας, θα κατεβαίναμε τρεις. Είναι σοβαρό αυτό που κάνεις. Αυτό του είπα. Λέω, τι να σου πω, λέω. Χάνω αυτή τη στιγμή αυτή. Δεν ξέρω αν δεσμεύουμε. Δεν ξέρω αν δεσμεύουμε για την υπόσχεση που είπαμε να βγάλουμε έναν από εμάς. Και έμεινε εκεί η κουβέντα. Σας λέω τώρα πράγματα τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υποθεί αυτό το οποίο έγινε η πραγματικότητα. Είχατε αποφασίσει. Δεν αποφασίσαμε εμείς ναι. 8 να προτείνουμε κάποιον. Και ας έρχεται κάποιος τώρα και να λέει ότι πήραμε το λόγο μας πίσω. Δεν πήραμε κανένα λόγο πίσω, γιατί είχαν πει κάποιον τον οποίο όμως να τον επιλέξουμε. Όχι ένας από τους 8 να σηκωθεί μόνος του και να πει κάποια. Κατεβαίνω εγώ. Είναι αυτό. Είχατε πει τον κύριο. Είχατε αποφασίσει για τον κύριο Λισάνδρου, καλά κατάλαβα. Σωστά. Εκείνη την ημέρα είχαμε πει, γιατί δεν βλέπαμε να θέλει κανείς από τους ιδιοκτήτες και πάμε με αυτόν. Και όλος τυχαία και πολύ λίγο πριν από τις εκλογές, από site μαθαίνω ότι μάλλον θα βάλει και ο Παπαϊωάννου. Και μου έκανε εντύπωση και το ρώτησα κατευθείαν. Και μου είπε, ναι, κατεβαίνω. Του λέω, δεν το αποφασίσαμε, δεν το ήξερα, εγώ δεν ψήφισα. Όχι ότι θα είχα κάτι εναντίον του, δεν είναι αυτό, αλλά δεν το θεωρώ και το σωστό. Τώρα δηλαδή θα μπορούσαν και ένα και δύο να πούνε και εγώ, παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω και εγώ θα κατέβω. Τι είναι αυτό. Πώς λειτουργεί μια ομάδα. Μια ομάδα όταν συναντιέται και συζητάει προβλήματα και θέσεις, πάνω σε αυτές τις θέσεις ψηφίζουμε. Όχι ο καθένας κάνει μετά ό,τι θέλει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Καλά είναι να το ξέρει και ο κόσμος. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί γράφονται διάφορα. Καθένας γράφει κάτι, οτιδήποτε από το κεφάλι του. Περνάει από το κεφάλι, το γράφει, χωρίς να ρωτάει τους άμεσα εμπλεκόμενους πρωταγωνιστές που είστε εσείς. Εσείς δεν σκεφτήκατε να βάλετε υποψηφιότητα, κύριε Κοστούλα? Όχι, δεν το έχω κατά νου αυτό, γιατί δεν έχω ούτε το χρόνο. Έχω ούτε την. Όχι, δεν θα έκανα καλή δουλειά. Δεν πέρασε καν από το μυαλό σας. Δεν θα με έφτανε ο χρόνος για να το κάνω, όχι. Το καταλαβαίνω. Να πάμε λίγο στην ομάδα. Πώς τη βλέπετε εν ώψη της νέας σεζόν? Περάσατε δύσκολα την περσινή σεζόν. Κάθε εμπόδιο σε καλό, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις οι παλαιότεροι, και έχουν δίκιο. Είναι σοφή κουβέντα αυτή. Για του χρόνου, για την επόμενη σεζόν που ξεκινάει σε ένα μήνα περίπου, τι έχετε στο μυαλό σας για την ομάδα? Εντάξει, εμείς έχουμε κρατήσει το σημαντικότερο κορμό, το μεγάλο μέρος του κορμού της περσινής ομάδας, που θεωρούμε έκαναν πολύ καλή δουλειά, και τόσο οι προπονητές όσο και οι παίκτες μέσα στο γήπεδο. Θεωρούμε ότι με τις προσθήκες αυτές που κάνουμε, και ευχόμαστε βέβαια και ελπίζουμε να είναι καλές και να δώσουν αυτό που ζητάμε, και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω ότι όλες οι ομάδες παίρνουν καλούς παίχτες και προσπαθούν να ενισχύσουν το δικό τους το ρόστερ. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε ένα καλό ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον εμείς που είμαστε στις χαμηλότερες θέσεις, και ελπίζουμε να πάμε καλά. Και εμείς το ευχόμαστε. Σήμερα υπάρχει και το φιλικό με τον ΠΑΟΚ, αλλά και κλεισμένο. Δεν θα δούμε την ομάδα σας. Θα θέλαμε να τη δούμε. Δυστυχώς. και ούτε κι εγώ θα τη δω, γιατί δεν θα είμαι Θεσσαλονίκη. Αλλά ελπίζουμε να είναι ένα καλό παιχνίδι για να βγάλουν συμπεράσματα οι προπονητές περισσότερο. Γιατί αυτό το άλλο δεν έχει και μεγάλη ουσία το παιχνίδι αυτό. Αλλά ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό μάτς και να πάρουν και οι προπονητές τα σωστά διδάγματα από αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Κύριε Κοστούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Πραγματικά θα το ξαναπώ ότι είστε όαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και παραγωγικά μιλάω, εντάξει, ο καθένας όπως βλέπει τα πράγματα, όπως νιώθει ή όπως λειτουργεί σε μια επιχείρηση που έχει, σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω εσείς θέλετε προφανώς να απεπλακείτε, αλλά έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο από ανθρώπους με αυτό το σκεπτικό και τον τρόπο λειτουργίας που έχετε εσείς. Θα το λέω ειλικρινά και χωρίς να γνωριζόμαστε καθόλου. Πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.